Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος του ΚΕΠΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Κύριε Λιαργκόβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Αλήθεια, πριν να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας πάνω στο άρθρο το οποίο δημοσιεύσατε και θίγεται ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία, που είναι η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών που προεδρεύετε, γιατί δεν ξέρω αν έχει εικόνα ο πολύς ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτός ο οργανισμός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι το μεγαλύτερο και το ιστορικότερο κέντρο οικονομικής έρευνας στη χώρα. Αρκεί να σας πω ότι ιδρύθηκε το 1957 και ο λόγος που ιδρύθηκε τότε ήταν με πρόταση Ζολώτα, Ξενοφώτα Ζολώτα, που ήταν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος και επί κυβέρνηση Καραμαλή, ήταν για να έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου από την Αμερική, από τον Μπέρκλι, που ήταν καθηγητής, και να αναλάβει ένα ερευνητικό κέντρο. Και ήταν αυτό το ΚΕΠΕ. Και ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΚΕΠΕ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βέβαια, μετά έμεινε 3 χρόνια. Μετά έφυγε από το ΚΕΠΕ και ασχολήθηκε με την πολιτική. Αλλά έβαλε κάποια καλά θεμέλια ως καθηγητής, γιατί γνώρισε παλιότερα πολλές δόξες. Έχουν έρθει στο ΚΕΠΕ 3 νομπελίστες, για να καταλάβετε, οικονομολόγοι. Τι λέτε, μα μόνο τα 2 πρώτα ονόματα που βάζετε, του Ζολώτα και του Παπανδρέου, στα οικονομικά. Ναι, ναι. Το ΚΕΠΕ έπαιξε τεράστιο ρόλο στη συνέχεια στην οικονομική πορεία της χώρας, γιατί από εδώ βγαίνουν όλα τα 5 ετή προγράμματα ανάπτυξης, οι βασικότερες μελέτες. Τότε δεν υπήρχαν και πολλά πανεπιστήμια που είχαν μεταπτυχιακά. Το ΚΕΠΕ χρηματοδοτούσε και μεταπτυχιακούς στην Αμερική, και από εκεί βγήκαν οι πρώτοι καθηγητές, και πολλοί από αυτούς ήταν και υπουργοί στη συνέχεια, υπουργοί στις κυβερνήσεις, σε διάφορες κυβερνήσεις, και στελέχη πανεπιστημίων κτλ. Πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε το ΚΕΠΕ και βαρύς ο ρόλος που έχετε από τη στιγμή που προεδρεύετε σε ένα τέτοιο κέντρο. Ναι, και εγώ πράγματι αισθάνομαι ότι πρέπει να φανάω αντάξιος της ιστορίας του ΚΕΠΕ, γιατί παρακολουθώντας κανείς την ιστορία του ΚΕΠΕ είναι σαν να διαβάζει την οικονομική ιστορία, τη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Λιαργκόβα, γράψατε ένα άρθρο που με πολύ χαρά το περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχετε τραβηχτεί, και γράψετε ένα άρθρο για ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία, που είναι η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ενέργεια, και ξεκινάτε τον στοχασμό και την ανάλυση σας από κάποια στοιχεία μιας έρευνας που έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και αναλύεται με ακρίβεια αυτό που συμβαίνει και το συνδέεται με τον πιο πάνω μηχανισμό, που είναι οι κεντρικές τράπεζες. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο στην ιδέα. Ναι, πράγματι, το άρθρο αυτό βγήκε εντελώς αυθόρμητα, διαβάζοντας αυτή την έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που έκανε η Pulse RC, και στην οποία φαίνεται 6 στους 10 που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν τα βασικά αγαθά, δηλαδή φαγητό, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, φαγητό, τρόφιμα, ποτά, σούπερ μάρκετ, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και απασχολεί τους Έλληνες, ενώ αμέσως μετά έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα και η θέρμανση. Άρα, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ίσως και έρευνα πολύ μεγάλη, αν κοιτάξουμε τριγύρω μας, αν περπατήσουμε λίγο και δούμε τους ανθρώπους και τις δικές μας και τις δικές μας επίσης ανάγκες, και θα παρατηρήσουμε ότι πράγματι αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα. Και δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επιμένει η ακρίβεια, και παρά το γεγονός ότι έχουν ρηχτεί στη μάχη διάφορα όπλα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, αλλά επιμένει. Αυτό θέλω να μας το αναλύσετε λιγάκι, γιατί
Όπως μας έχετε πει σε παλαιότερη εκπομπή, ένα από τα εργαλεία που έχει η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στη διάθεσή του είναι για τον έλεγχο του πληθωρισμού που δημιουργεί αυτή την ακρίβεια, είναι οι αυξήσεις επιτοκίων. Δεν έχουμε αποτέλεσμα, ναι. Παρότι λέτε ότι έχουμε 10 στη σειρά. Τι συμβαίνει τώρα από εδώ, πώς είχαμε 10 αυξήσεις επιτοκίων, 10, πολύ σωστά. Είναι 10 αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάθε φορά κατά 0,25%. Το αποτέλεσμα, μάλλον πενιχρό, μηδέν, γράφω εγώ στο άρθρο, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η αύξηση των επιτοκίων, που είναι ένα όπλο κατά του πληθωρισμού, πετυχαίνει πότε. Πετυχαίνει όταν ο πληθωρισμός οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει πολλή κατανάλωση και κυκλοφορεί πολύ χρήμα, καταναλώνουμε όλοι συνέχεια έξω και προσπαθεί να παγώσει την οικονομία η Κεντρική Τράπεζα, αυξάνοντας τα επιτόκια. Γιατί τα επιτόκια παγώνουν τους επενδυτές, παγώνουν τους καταναλωτές, είναι πιο ακριβό το χρήμα και σταματάνε να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Εδώ όμως είναι ο πληθωρισμός αυτός που έχουμε, η ακρίβεια που παρατηρούμε, αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης, ή μήπως είναι κάτι άλλο. Αυτό που εγώ πιστεύω τουλάχιστον είναι ότι είναι το δεύτερο, ότι δεν οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση. Ο πληθωρισμός οφείλεται σε δομικούς παράγοντες, σε προβλήματα τα οποία είναι, κάποια είναι διεθνή, είναι πέρα από μας, είναι κοινά εξωτερικά προβλήματα και κάποια είναι και ελληνικά προβλήματα. Άρα αυτό το μείγμα έχει σαν αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει. Το πάγωμα δεν έχει κανένα νόημα σε αυτή την περίπτωση. Θέλω τώρα, αφού μας τα διαχωρίζετε έτσι, επειδή στις συζητήσεις, στην αγορά ας πούμε, υπάρχει μόνιμα ένα θέμα συζήτησης. Πόσο ευθύνεται για την ακρίβεια στην Ελλάδα ας πούμε, πόσο επηρεάζουν οι διεθνείς συνθήκες και πόσο ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση και μέτρα που θα έπρεπε να έχει πάρει ας πούμε. Θέλω να μας κάνουμε το διαχωρισμό. Να το κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και πολύ σωστά. Κατά κύριο λόγο είναι ένα διεθνές πρόβλημα, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες άλλωστε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και που οφείλεται στις ενέργειες του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα το πρώτο και σημαντικότερο είναι η καταστροφή που έχει κάνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον, ευρύτερα στη φύση και που μας εκδικείται κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά με τις πλημμύρες. Όλα αυτά με τις ακραίες αλλαγές του κλίματος. Είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, διεθνώς. Άρα ένα μέρος αυτών της ακρίβειας οφείλεται στο ότι κάθε τόσο να, όπως στο Θεσσαλικό κάμπο, έχουμε κάποιες πλημμύρες, βγαίνει ένα μέρος της παραγωγής εκτός, άρα λιγοστεύει η προσφορά. Και επομένως ακριβαίνουν όλα. Ένα δεύτερο παράγοντας, πέρα από τις καταστροφές στο κλίμα, έχει να κάνει με τον κορονοϊό, που αυτό σταδιακά βέβαια βελτιώνεται, μετά τον κορονοϊό, γιατί οι εφοδιαστικές αλυσίδες, όπου ήταν παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, διαταράχτηκαν, υπήρξαν αρρυθμίες. Μέχρι να αποκατασταθεί, που δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, γιατί πολλές επιχειρήσεις που ήταν παλιότερα κάνανε εισαγωγές από την Ασία, τώρα προσπαθούν οι ευρωπαϊκές κυρίως επιχειρήσεις να μην εξαρτώνται από την Ασία, για παράδειγμα στα microchips, όπως λέμε, στους ημιαγωγούς, και να έχουν εγχώριες παραγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει λίγο χρόνο. Μέχρι να γίνει, θα το πληρώνουμε ακριβά. Ένας τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που συνεχίζεται. Δυστυχώς συνεχίζεται, καταστρέφονται σιτηρά, εμποδίζονται εμπορεύματα. Άρα αυτοί είναι οι τρεις βασικοί διεθνείς παράγοντες που κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αλλά, όπως είπαμε, υπάρχουν και οι εγχώριοι. Και οι εγχώριοι απαντάνε στο ερώτημα, εντάξει, γιατί, αφού είναι, εντάξει, ακριβά είναι σε όλες τις χώρες, και στην Αυστρία και στην Φιλανδία και στην παντού, σε όλη την Ευρώπη, τα διεθνή, οι διεθνείς επιπτώσεις. Γιατί όμως εδώ
Οι τηλεπικοινωνίες είναι πιο ακριβές από ό,τι στην Αυστρία. Γιατί το γάλα στοιχίζει πολύ περισσότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία, που οι Γερμανοί παίρνουν διπλάσιους μισθούς από τους Έλληνες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ με τις αγορές. Αυτό δείχνει ότι με κοινούς εξωτερικούς παράγοντες δεν λειτουργούν εδώ τόσο ανταγωνιστικά οι αγορές, ή εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, οι αγορές, συγκεκριμένες αγορές, το κλίμα αυτό που υπάρχει και αυξάνουν περιθώρια κέρδους. Έχουμε φαινόμενα εσχροκέρδη. Αυτό το είδαμε και στην, αυτό που είναι, ας πούμε, με το νερό στη Θεσσαλία. Είναι... Αυτό που είναι με το νερό. Αυτό που έγινε με τα εισιτήρια των πλοίων, που έγινε μια παρέμβαση μετά από την κυβέρνηση. Αυτό που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις από τις τράπεζες. Προσέξτε και από τις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι πολύ ακριβές. Οι τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ ακριβότερες και γιατί δίνουν τόσο χαμηλά, δίνουν τόσο ακριβά, είναι χαμηλά τα επιτόκια καταθέσεων και ακριβά τα επιτόκια χορηγήσεων. Αυτή η διαφορά είναι το κέρδος της τράπεζας. Λοιπόν, άρα και οι συναλλαγές, και οι συναλλαγές στην τράπεζα, οι καθημερινές αλλαγές. Ναι. Πρέπει, ό,τι κάνει στις τραπεζικές υπηρεσίες, με τις τράπεζες, υπάρχει ένα τέλος. Το πληρώνει μια μεταφορά να γίνεται, μια πληρωμή να γίνεται. Ακριβώς, Μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση όταν τις πολλαπλασιάσεις αυτές, όταν έχεις αρκετές συναλλαγές. Άρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Ξέρετε, και αυτό που θα σας πω δεν το γράφω στο άρθρο, αλλά θα το πω εδώ σε εσάς, έτσι το σκεφτόμουν. Και παλιότερα, επί εποχής μνημονίων, υπήρχε η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, έτσι τη λέγαμε, που ήταν δηλαδή μια προσπάθεια να δούμε τι είδους, πώς μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι αγορές, οι επιμέρους αγορές. Και είχαν, τότε στον ΟΣΑ είχαν φτιάξει διάφορες επιμέρους αγορές, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται τώρα η χώρα είναι μια ελληνική εργαλειοθήκη. Όχι του ΟΣΑ, ελληνική εργαλειοθήκη. Και θα το προτείνω με αυτό στην κυβέρνηση, δηλαδή να διαμορφώσει, να πάρει κάθε μία αγορά, τις βασικές αγορές που πειράζουν των καταναλωτών, 20 βασικές αγορές, και σε την κάθε μία από αυτές να δει τι δεν λειτουργεί σωστά. Εάν καταφέρουμε και μειώσουμε έστω και λίγο το κόστος λειτουργίας ή κάποιες επιβαρύνσεις που έχουν οι καταναλωτές σε κάθε μία από αυτές τις αγορές, σας λέω εγώ 20 παραδείγματος χάρη αγορές, τότε θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών μας. Ελληνική εργαλειοθήκη χρειαζόμαστε. Αφού προεδρεύεται σε ένα τέτοιο πολύ σοβαρό οργανισμό, πιστεύω ότι θα βγάλετε και έτσι χρήσιμα συμπεράσματα. Επειδή όμως αναφερθήκατε για τις επιπτώσεις που είχε ο κορονοϊός και που έδειξε ότι το μοντέλο του παράγουμε τα πάντα εκτός και όλα τα εισάγουμε, γιατί το κόστος παραγωγής στην πατρίδα μας, ας πούμε, δεν λειτουργεί, λογικά πρέπει να έστειλε ένα μήνυμα παγκοσμίως, γιατί το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει όταν, ας πούμε, μπήκαμε στον κορονοϊό. Το ερώτημα δεν ήταν πόσο κάνει, το ερώτημα είναι αν υπάρχει. Άρα λοιπόν το σκεπτικό να γυρίσουν τα κράτη σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο παγκοσμίως, που να έχει μερική αυτάρκεια, γιατί καθολική σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και με συνδεδεμένες οικονομίες είναι δύσκολο. Νομίζω ότι εξετάστηκε. Στην Ελλάδα έχουμε εντοπίσει αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ εξαρτημένοι από πολλές εισαγωγές, όχι μονάχα σε πρώτες ύλες, αλλά και σε τελικά αγαθά. Εκείνο που λείπει από την Ελλάδα είναι η παραγωγή. Αυτό που πρέπει να ενισχύσουμε, την παραγωγή, την εγχώρια παραγωγή. Ιδίως στον αγροδιατροφικό τομέα, που παλιότερα είχαμε και ήταν σημαντική, τις τελευταίες δεκαετίες δυστυχώς και στον αγροδιατροφικό τομέα εισάγουμε. Οι εισαγωγές είναι κυρίαρχες. Άρα εδώ έχουμε ίσως, πέρα από
από τη στρατηγική που θα είχαν κάποιες χώρες της Ευρωζώνης που όλες προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το μοντέλο. Εδώ εμείς πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο, να πάμε περισσότερο στην παραγωγή συνολικά. Είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω. Δυστυχώς, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν δείχνουν, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυξάνονται και είναι πολύ θετικό αυτό, αλλά χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, ακόμα απέχουμε από το επίπεδο της Ευρωζώνης, δηλαδή το να είναι οι επενδύσεις 12% στο ΑΕΠ, που είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά απέχουμε από το 25% στο ΑΕΠ. Καταλάβατε. Μάλιστα. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Μάλιστα. Επειδή κάνατε και μια αναφορά στο πώς θα επηρεάσουν το ΑΕΠ οι καταστροφές που είχαμε τώρα, ναι, από τις θεομονίες στη Θεσσαλία, θέλω να μας πείτε, τίθενται δύο ζητήματα στην δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι ότι θα χρειαστούν πολλά λεφτά για να αποκατασταθούν οι ζημιές εκεί, που πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με υπερυψώσεις και ούτω καθεξής. Και το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μέρος της παραγωγής το οποίο έχει καταστραφεί, που είχε συμβολή στο ΑΕΠ, πλέον δεν υπάρχει. Τι μελιγενέστε? Ναι, αυτό, κοιτάξτε, εμείς οι οικονομολόγοι διακρίνουμε τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις είναι το ότι καταστράφηκε όλος αυτός ο εξοπλισμός και η τρέχουσα παραγωγή. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το δεύτερο, το μακροχρόνιο, το οποίο δεν έχει υπολογιστεί στις μελέτες που έχουν γίνει, που έγιναν και που θα επιβαρύνει στο μέλλον τη χώρα, είναι ότι μέχρι να ξαναγίνουν όλα αυτά και μέχρι να μπορέσει να πάρει μπρος η δραστηριότητα και η παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή τον επόμενο και με το μεθεπόμενο χρόνο ενδεχομένως, θα έχουμε επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Άρα θα είναι κάπως μεγαλύτερες επιπτώσεις από το γεγονός ότι δεν θα έχει πάρει μπρος όλη αυτή η παραγωγική μηχανή που υπήρχε, ο αγροτικός τομέας που υπήρχε, η κτηνοτροφία η οποία υπήρχε στην περιοχή. Θα χρειαστούν πάνω από δύο χρόνια για να πούμε ότι επανερχόμαστε στα κανονικά επίπεδα. Εγώ εκείνο που ελπίζω είναι αυτή τη φορά να γίνουν καλύτερα. Δηλαδή οι υποδομές να γίνουν πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικές και να αντέχουν στις επόμενες απειλές που θα υπάρχουν, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα γίνεται πλέον κάθε 100 χρόνια. Θα γίνεται κάθε 2-3 χρόνια αυτό το πράγμα. Άρα τι χρειάζεται? Πρέπει να κάνουμε υποδομές τέτοιες που να αντέχουν σε αυτή την ενδεχόμενη βιβλική καταστροφή. Υπολογίζουμε τώρα το πάθημα να γίνει μάθημα και να το προλάβουμε όσο μπορούμε. Κλείνοντας, επειδή μιλήσατε για μακροχρόνιες επιπτώσεις και επειδή δώσατε ένα ορίζοντα, ας πούμε, διετίας μέχρι να πιάσουν τα πράγματα την χθεσινή κανονικότητα, ας πούμε, μέχρι χθες πριν τις καταστροφές, εν όψη έχουμε αυτές τις διετίας, έχουμε και κάποιες δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Μέχρι την ώρα τηρήθηκαν και πήραμε την, ναι, επενδυτική βαθμίδα που άνοιξε έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον περισσότερο, διευρύνθηκε. Με αυτή την πρόκληση τώρα θα μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις δημοσιονομικές απαιτήσεις που έχει? Θεωρώ πως θα μπορέσει, γιατί ήδη πήγαινε καλά η δημοσιονομική ισορροπία, πήγαινε καλά, δηλαδή παρά τις διαταραχές που έγιναν και παρά τα προβλήματα που θα υπάρξουν και από τις θεομηνίες αυτές, νομίζω ότι αντέχει ο προϋπολογισμός, είχε αρκετά μεγάλα πλεονάσματα, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί αυτή η ισορροπία. Βέβαια, από το 2024 έχουμε πολύ περισσότερες απαιτήσεις. Έχουν από εμάς και εμείς έχουμε, με βάση τα σχέδια που έχουμε διαμορφώσει, πρέπει να έχουμε 2% πρωτογενές πλεόνασμα στο ΑΕΠ. Δεν είναι εύκολο, είναι απαιτητικό το 2% ποσοστό του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα, που σημαίνει ότι
η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν τα περιθώρια για τα πολλά επιδόματα που το είδαμε αυτό και εν μέρη μειώθηκαν ή αναβλήθηκαν κάποια επιδόματα. Δεν θα μπορεί να δίνονται παρά μόνο σε στοχευμένες ευάλωτες ομάδες. Κύριε Λιαργόβα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανάλυση σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα πολύ παραγωγικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε, εμείς την Τρίτη εδώ θα έχουμε τους θεσμούς. Mm-hmm. Γιατί οι θεσμοί παρακολουθούν την ελληνική οικονομία, έρχονται και κάνουν συζητήσεις με διάφορες, και με την κυβέρνηση και με φορείς όπως το ΚΕΠΕ. Και θα έχουμε εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ESM και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό προαναγγείλεται είναι μια πολύ μεγάλη είδηση που αποκλειστικά και μόνο πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Οπότε από τώρα προειδεάζουμε τους ακροατές μας. Και το αντικείμενο συζήτησης θα είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε λοιπόν. Να είστε καλά.